Βρισκόμαστε στο εκλογικό τμήμα Συνοδόλιο Σίων, όπου ψήφισα. Τώρα μην με ρωτάτε τι ψήφισα. Εγώ σας έχω πει τόσες μέρες τι δεν πρέπει να ψηφίσετε. Σας έχω πει για Νέα Δημοκρατία, για ΠΑΣΟΚ, για ΣΥΡΙΖΑ, ότι όλοι αυτοί είναι ένα συνοθήλευμα. Και μια ώρα να έχεις κάτσει στη Νέα Δημοκρατία και στο ΠΑΣΟΚ και στο ΣΥΡΙΖΑ, είσαι σαπίλα. Να, δίπλα μου, ας πούμε, είναι ο Βαρουφάκης. Ήτανε επί μήνες υπουργός του Τσίπρα. Τι μπορεί να είναι? Πήγε με μια κάμερα μέσα στη σύνοδο των υπουργών να γράφει τους υπουργούς. Είναι άνθρωπος αυτός? Αυτός δεν είναι άνθρωπος, όχι για να σε εκπροσωπήσει. Απορώ αυτοί που το ψηφίζουν τι σοβαρότητα έχουν. Νομίζω ότι είναι μια μεγάλη ευκαιρία να δώσουμε μια κλωτσά και στο Μητσοτάκη και στο Τσίπρα και στο Βαρουφάκη, δηλαδή, στον άλλο, όχι τον, πώς λέγεται, του Κασελάκη, ναι, και στον Ανδρουλάκη. Αυτοί και τα τρία σε Άκης είναι άχρηστα. Τους προωθεί ο Μαρινάκης. Αυτοί που προωθούν όλους αυτούς είναι ο Μαρινάκης, ο Αλαφούζος και ο Κυριακού. Δεν έπρεπε να έχουν αυτοί κανάλια, γιατί είναι το παρελθόν τους είναι βεβαρημένο. Μπορεί να πληρώσανε την εγκυητική για να πάρουν κανάλι, αλλά είναι άνθρωποι που στην κρίσιμη στιγμή και δικτατορία πάνε αυτοί. Ο Μαρινάκης και δικτατορία, άμα του πεις για να παραμείνει στην εξουσία, μένει. Λοιπόν, η Ένωση Κεντρών δίνει ένα τίμιο αγώνα εναντίον όλων αυτών. Αν ο λαός κοιμάται όρθιος, ας ξαναψηφίσει όλους αυτούς. Είναι πολύ απλό. Για τον κοιμισμένο λαό είναι όλοι αυτοί. Το αποτέλεσμα των σημερινών εκλογών θα δείξει ποιοι Έλληνες είναι σοβαροί και ποιοι σκέπτονται. Όταν ένας είναι ζόμπι και δεν σκέπτεται, είναι άχρηστος, σαν πολίτης είναι μηδέν. Σας είπα για τον Βαρουφάκη. Εβόρεσε μέσα του μαγνητόφωνο και πήγε στη Σύνοδο Κορυφής να γράφει. Και ήταν αυτός υπουργός της Ελλάδος, του Τσίπρα. Του Τσίπρα υπουργό. Και υπάρχουν νέα παιδιά που τον ακολουθούν. Τι να πω? Να είναι επιπληρωμή? Τι άλλο να πω? Λοιπόν, ευχαριστώ πολύ για όλους σας και ευχαριστώ για το όποιο αποτέλεσμα δώσετε σε ευρωεκλογές.